Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα κύριε Πλαγιωτάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πάμε από αυτό το θέμα το οποίο συζητούσαμε τώρα. Θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση κάποια, να πάρει κάποια μέρημνα, να βάλει κάποιο πλαίσιο για να προστατευτούν οι πιο αδύναμοι, ή θα πρέπει να απελευθερωθούν πλήρως οι πληστηριασμοί ώστε να προστατευτεί και η οικονομία που λέει ο κύριος Γεωργιάδης? Καταρχήν υπάρχει ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο ψηφίστηκε το 2019. Ναι. Για την λήξη της συγκεκριμένης προστασίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε επεκτείνει το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας που έλυγε 31 Δεκεμβρίου μέχρι 30 Απριλίου του 2020. Και βεβαίως μπορούν να ενταχθούν σε αυτή την πλατφόρμα και να αξιοποιήσουν τη ρύθμιση. Εμείς, μέλημά μας είναι να προστατεύσουμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και όχι τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι συστηματικά, ενώ έχουν εισοδήματα ή ενώ έχουν ακίνητα, δεν πληρώνουν ουσιαστικά τις δόσεις τους. Επιπλέον, μετά τον Απρίλιο θα υπάρχει ένα ενιαίο σχήμα προστασίας για τους κοινωνικούς ευάλωτους. Θα υπάρξει δεύτερη ευκαιρία για πολίτες και επιχειρήσεις που τα βρήκαν δύσκολα στην προηγούμενη δεκαετία, και βεβαίως θα υπάρξουν ειδικές πρόνοιες για ευάλωτα νοικοκυριά. Επομένως, εμείς αυτό που καλούμε ουσιαστικά είναι να προστρέξουν μέχρι 30 Απριλίου, ναι, αυτοί που ουσιαστικά δικαιούνται να ενταχθούν στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, διότι μετά τις 30 Απριλίου θα μπει σε εφαρμογή ο νέος πτωχευτικός κώδικας, που θα απλώνει ένα δίχτυ προστασίας για όσους είναι, και το επαναλαμβάνω, πραγματικά αδύναμοι, και μόνο σε αυτούς. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, φανταστείτε ότι από 1η Μαΐου, για παράδειγμα, κάποιος που θα έχει στο λογαριασμό του χρήματα και ταυτόχρονα θα χρωστά τη δόση του, αυτός προφανώς δεν θα έχει καμία προστασία. Θα τα παίρνουν από εκεί. Άρα λοιπόν, στόχος είναι οι μπαταχτσίδες. Νομίζω είναι αυτονόητο και προφανές. Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να στηρίξουμε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, είναι κοινωνικά ευάλωτοι συμπολίτες μας, και όχι αυτούς που συστηματικά και διαχρονικά εμφανίζονται κακοπληρωτές απέναντι στις υποχρεώσεις τους. Να πάμε στο μεταναστευτικό. Η κοινή γνώμη θεωρεί ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Σε όλες τις μετρήσεις φαίνεται ότι ο κόσμος ανησυχεί για το τι θα γίνει με την μεταναστευτική κρίση. Είχαμε τα επεισόδια εχθές στη Μόρια. Υποκινούμενα τα επεισόδια, είπε, θα εξεταστεί αν ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Νότης Μηταράκης. Ήταν υποκινούμενα τα χθεσινά επεισόδια στην Λέσβο? Είναι προφανές ότι το μεταναστευτικό είναι εθνική σημασία ζήτημα. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται ουσιαστικά η βούληση της κυβέρνησης να επιταχύνει και την διαδικασία ασύλου, επιστροφών όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, και του λειτουργία των κλειστών και ελεγχόμενων κέντρων. Είναι αυτονόητο ότι τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές δεν συνάδουν με τη διαδικασία παροχής ασύλου. Και επιπλέον, βέβαια, οι ελληνικές αρχές ενισχύουν τα μέτρα ασφάλειας και ερευνούν το ενδεχόμενο υποκίνησης τέτοιων αντιδράσεων. Μπορεί κάποιοι, ξέρετε, να δυσχωρούν, αλλά στο καταλάβουν ότι η πολιτική της κυβέρνησης πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα έχει αλλάξει. Πλέον δεν μιλάμε ούτε για πολιτικές ανοιχτών συνόρων, ούτε ότι τα θαλάσσια σύνορα δεν υπάρχουν. Άρα καταλαβαίνετε ότι ναι, μεν αναγνωρίζουμε ότι όντως υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα σε νησιωτικές περιοχές, όπου σε πολλές περιπτώσεις οι μετανάστες, ο πληθυσμός των μεταναστών πλέον είναι περισσότεροι από τους κατοίκους και χρειάζεται γρήγορη αποσυμφόρηση των νησιών. Παρ' όλα αυτά πρέπει να επιταχύνουμε και τις διαδικασίες ασύλου και τις επιστροφές και την λειτουργία των κλειστών προναγωσιακών κέντρων και την φύλαξη των θαλασσίων σύνορων της πατρίδας μας. Λέτε ότι έχει αλλάξει πολιτική σε σχέση με τα ανοιχτά σύνορα κτλ. Αν υπήρχε μέχρι τώρα δηλαδή τέτοιο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει λέτε ότι θα το αυστηροποιήσετε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αυτό μπορεί να εξυπηρετηθεί και με ένα πλωτό φράγμα, έτσι όπως έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση? Το πλωτό φράγμα, ξέρετε, είναι ένα πιλωτικό μέτρο. Ναι. Έχουμε την υποχρέωση να λάβουμε την οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή ενέργεια η οποία θα ενισχύσει την φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας. Σε κάθε όμως περίπτωση, σίγουρα δεν αποτελεί από μόνο του τη μοναδική λύση του ζητήματος. Γι' αυτό, για παράδειγμα, ενισχύουμε το λιμενικό σώμα με επιχειρησιακά μέσα και συστήματα,
Πρόσφατα είχαμε την δωρεά από την Ένωση Ελλήνων Αφοπλιστών 10 ταχύπλοα, τα οποία θα αρχίζουν από τον ερχόμενο Απρίλιο να παραδίδονται. Ενώ μόλις πριν από μία εβδομάδα υπέγραψα τη συμβασιοποίηση ακόμα 15 νέων πλωτών σκαφών για το λιμενικό σώμα. Ξέρετε, εμείς έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ενίσχυσης του λιμενικού σώματος με επιχειρησιακά μέσα και συστήματα, με κορυφαίο βέβαια το Εθνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Θαλάσσιας Επιτήρησης, το οποίο είχε μείνει για πολλά χρόνια στα σιρτάρια. Άρα επιταχύνουμε βήματα, έχουμε την υποχρέωση να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας και αυτό το κάνουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο ή οποιοδήποτε μέσο. Είχατε ενημερωθεί εσείς για αυτή την πρωτοβουλία ως Υπουργείο, εννοώ, ότι προχωρά ο κύριος Στεφανής του Υπουργείου Άμυνας σε διαγωνισμό? Ναι. Είχαμε ενημερωθεί όταν σε εξέλιξη, σε σκέψεις από τον υπεύθυνο πλέον της φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας, ότι εναπόκειται είναι σε εξέλιξη μια τέτοια διαδικασία, αλλά και πρωτοβουλία. Ξέρετε, έχει γίνει πολύ κριτική για αυτό το ζήτημα, ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει επιτέλους να δείξουμε την εντύπωση ότι όχι απλά ενισχύουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας, αλλά και παίρνουμε και πρωτοβουλίες. Δηλαδή, πόσο μπορεί να φτάσει αυτός ο φράχτης, ο πλωτός, κύριε Προακιωτάκη? Δηλαδή, τώρα είναι 2.700 μέτρα. Πόσο περίπου επαναλαμβάνω, χρειάζεται? Επαναλαμβάνω ότι το μέτρο αυτό είναι πιλωτικό. Ναι. Κύριε Υπουργέ, ερώτημα ακροατή. Το λιμενικό, κύριε Πλακιωτάκη, έχει αλλάξει πολιτική? Ασκεί μόνο διάσωση και κόβει κλήσεις μόνο για παράνομη αλληλεία? Τους νέους λιμενικούς που θα προσλάβει μαζί με τα νέα σκάφη, πώς θα τα αξιοποιήσει, με το να τρέχουν περισσότεροι να υποδέχονται τους λαθρομετανάστες? Αλήθεια, προεκλογικά αυτά λέγατε ότι θα κάνετε και σας ψηφίσαμε? Είστε πιστοί στις προεκλογικές εξαγγελίες σας? Ερώτημα ακροατή του Πέτρου, και το θέτω. Καταρχήν, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια αυξάνεται η οργανική δύναμη του λιμενικού σώματος κατά 1.500 άτομα. 900 εξ αυτών θα στελεχώσουν τις λιμενικές αρχές του Ανατολικού Αιγαίου. Σίγουρα η αρχική αποστολή του λιμενικού δεν ήταν η διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος. Όμως οι ανάγκες αλλά και οι συγκυρίες οδήγησαν το λιμενικό σώμα, ένα πολύ μεγάλο μέρος του λιμενικού σώματος, αυτή τη στιγμή να ασχολείται με το μεταναστευτικό, περίπου 30% των μέσων και 20% του προσωπικού αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη διαχείριση, με αξιοπρέπεια θα έλεγα, του μεταναστευτικού ζητήματος. Ταυτόχρονα φυλάσσουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, ενώ το λιμενικό δεν περιορίζεται μόνο στην φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Έχουμε και ζητήματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος, διακίνησης ναρκωτικών. Έχουμε 180 λιμενικές αρχές. Το λιμενικό είναι παρόν στην ανάπτυξη της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, παρουσία στους διεθνείς οργανισμούς. Άρα δεν περιοριζόμαστε μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ξέρετε, ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί να μην είναι γνωστός, όμως το λιμενικό σώμα στα 100 χρόνια παρουσία του έχει προσφέρει πολλά και στην πατρίδα αλλά και στην ανάπτυξη του μεγάλου στρατηγικού πλεονεκτήματος της χώρας μας, της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Συνομιλούμε με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Κύριε Υπουργέ, επειδή είπατε για φύλαξη των συνόρων, στα Ίμια είχαμε προχθές αναφορές από τους Τούρκους ότι υπήρξε επεισόδιο μεταξύ της τουρκικής ακτοφυλακής και Ελλήνων ψαράδων. Σημειώθηκε κάτι τέτοιο? Πώς είναι η κατάσταση τώρα? Είναι η εποχή της τσιπούρας τώρα στα Ίμια. Το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Πολάδο, και εσείς από την προηγούμενη ιδία ως ρεπορτέρ στο Υπουργείο Άμυνας. Αυτή την περίοδο, ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες, αν θέλετε, προκλητικές ενέργειες από πλευράς της Τουρκίας. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε την υποχρέωση να διατηρήσουμε και την ψυχραιμία μας, αλλά ταυτόχρονα να εμφανίσουμε επιχειρησιακή ετοιμότητα, διότι όπως έχει δηλώσει επανειλημμένος και ο Πρωθυπουργός, δεν πρόκειται να παραχωρήσουμε σπιθανή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Στο συγκεκριμένο συμβάν το οποίο αναφέρεστε, δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση. Επαναλαμβάνω όμως, σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να αντιδρούμε με ψυχραιμία, αλλά ταυτόχρονα με αποφασιστικότητα.
Μάλιστα, να σας ρωτήσουμε και κάτι για το μεταφορικό ισοδύναμο, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Μιας και το δικό σας το Υπουργείο το διαχειρίζεται αυτό το θέμα. Ανακοινώσατε προ λίγων ημερών ότι θα εφαρμοστεί και στην Κρήτη, και για την Κρήτη. Τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν την ακτοπλοεία και αν στα σχέδιά σας είναι και για άλλα νησιά? Καταρχήν, για την Κρήτη θα εφαρμοστεί μόνο για τις επιχειρήσεις. Μόνο για τις επιχειρήσεις. Μόνο για τις επιχειρήσεις. Για τις επιχειρήσεις εκείνες τις οποίες θέλουμε να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητά τους και την εξωστρέφεια. Έχει παρατηρηθεί από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του μεταφορικού ισοδυνάμου 1,5 πλέον έτος ότι εμφανίζονται πολλές στρεβλώσεις και πολλές αστοχίες τις οποίες φιλοδοξούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να διορθώσουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, στα καύσιμα εμφανίζονται σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά. Έχει παρατηρηθεί, για παράδειγμα, το φαινόμενο στο ίδιο νησί, σε απόσταση 50 μέτρων, δύο βενζινάδικα. Το ένα βενζινάδικο, λόγω επειδή έχει πιάσει ακριβώς το ταβάνι του de minimis, να πουλάει με υψηλότερη τιμή από ότι το επόμενο βενζινάδικο στα 50 μέτρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί μια στρέβλωση στην αγορά. Άρα αυτές τις στρεβλώσεις θέλουμε να αλλάξουμε, γιατί εμείς σε τελική ανάλυση θέλουμε αυτούς που τελικά θα ωφεληθεί να είναι ο τελικός καταναλωτής. Άρα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αναμένεται πρωτοβουλίες. Εμείς θέλουμε να εξορθολογήσουμε την λειτουργία του και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε επιδοματικά τροφοδοτούμενες επιχειρήσεις. Εμείς θέλουμε να προσδώσουμε αναπτυξιακή διάσταση στο μεταφορικό ισοδύναμο και με αυτόν τον τρόπο θα κινηθούμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα ερώτημα άλλο επίσης από ακροατή σε σχέση με τη φύλαξη των συνόρων και την μετανάστευση. Από τον Οκτώβριο ανακοινώθηκε ότι συμμετέχει το λιμενικό με μεγαλύτερες δυνάμεις στη φύλαξη των συνόρων. Ωστόσο, βλέπουμε ότι κάθε μέρα συνεχίζουν να έρχονται περισσότεροι ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν μειωθεί οι ροές. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει αποτελέσματα η ενισχυμένη αποστολή προσπάθεια φύλαξη των συνόρων, κύριε Υπουργέ, ή γίνεται κάτι που δεν το ξέρουμε ή δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις βάρκες? Καταρχήν, η Τουρκία δεν τηρεί τους βασικούς όρους της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα για επίτευξη των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών της επιδιώξεων. Τα στελέχη του λιμενικού σώματος, και οι άνδρες και οι γυναίκες, υπερβάλλουν αυτό, θα συνεχίζουν να το κάνουν με το ίδιο αμύωτο ενδιαφέρον. Σε κάθε όμως περίπτωση καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και λόγω του καιρού, αλλά κυρίως λόγω της απροθυμίας της Τουρκίας να εφαρμόσει την κοινή δήλωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, οι ροές παραμένουν σταθερά αυξημένες. Καταλαβαίνετε, είναι ένα θέμα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που υπερβαίνει τα όρια της πατρίδας μας και καλείται βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της. Αν συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό η είσοδος μεταναστών στην Ελλάδα, είμαστε κοντά στο να ληφθούν εθνικά μέτρα? Ήδη το μεταναστευτικό είναι εθνική σημασία ζήτημα. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα και τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στο νησιωτικό αλλά και στον υπηρετικό χώρο. Όμως όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι το θέμα αυτό αφορά όλους μας. Δεν αφορά μόνο την νησιωτική Ελλάδα. Αφορά και την υπηρετική Ελλάδα και συνολικά την χώρα και συνολικά το πολιτικό σύστημα. Και βεβαίως πρωτίστως αφορά την Ευρώπη. Πολλοί προφανώς, κύριε Πλαγιωτάκη, θέλουν το λιμενικό να βουλιάζει βάρκες και να αφήνει να πνίγονται άνθρωποι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής στην θάλασσα. Δεν μπορεί να το κάνει το λιμενικό σώμα. Ούτε μπορεί να προχωρήσει σε pushback όπως έκανε ενδεχομένως σε άλλες χρονικές περιόδους. Άρα οι κανόνες εμπλοκής στη θάλασσα είναι συγκεκριμένοι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Και αντιλαμβάνεστε ότι τέτοιου είδους συμπεριφοράς είναι μακριά από την στάση του λιμενικού. Πότε έκανε, σε ποιες περιόδους έκανε pushback? Κοιτάξτε, υπήρχαν περιπτώσεις στο παρελθόν. Τότε όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπήρχαν ούτε η Frontex, ούτε η παρουσία του ΝΑΤΟ. Αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά
θα πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα μιας ευρωπαϊκής διαχείρισης ναι. Του ζητήματος, διότι, ξέρετε, μας υπερβάλλουν όλα αυτά. Επειδή μας το λένε από την παράταξή σας, γι' αυτό πολλές φορές και οι φωνές από την κομματική βάση, από ακραίους... Επαναλαμβάνω ότι οι κανόνες εμπλοκής είναι συγκεκριμένοι στην θάλασσα. Παρ' όλα αυτά, όμως, εμείς θα συνεχίζουμε να φυλάξουμε τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας, ενισχύοντας και με μέσα αλλά και με προσωπικό τα στελέχη του λιμενικού σώματος. Μάλιστα. Και ένα ερώτημα για τον κορονοϊό, κύριε Υπουργέ. Τώρα με τον κορονοϊό, γιατί βλέπουμε διάφορες υποθέσεις σε όλο τον κόσμο. Κρόας Γερόπουλιο τώρα σε ανοιχτά του Τόκιο, σε καραντίνα. Αναμένονται πολλά Κρόας Γερόπουλια τις επόμενες εβδομάδες. Πώς το αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο εκεί να υπάρχει κάποιος επιβάτης με κρούσμα προσβολής από τον κορονοϊό, τι θα κάνουμε, υπάρχει ανησυχία? Κοιτάξτε, λαμβάνουμε και εμείς όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ζήτησα και από την διοίκηση του ΟΛΠ να προβεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες, να στελεχωθεί, για παράδειγμα, με εξειδικευμένες ιατρικές υπηρεσίες να προσφέρει στο λιμάνι, και νομίζω ότι προχώρησε σε σχετική υπογραφή σύμβασης με ιδιωτικό θεραπευτήριο. Παράλληλα, όμως, είμαστε σε συνεργασία και με το ΚΕΠΝΟ αλλά και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την καταγραφή του οποιοδήποτε περιστατικού. Το Υπουργείο Υγείας λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, έχει σχετική εμπειρία και βεβαίως είμαστε σε στενή επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Από φέτος όμως θα υπάρχει και στο λιμάνι του Πειραιά η δημιουργία ειδικού κέντρου παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ειδικότερα για τον χώρο της κουραζιέρας. Οπότε και στο λιμάνι του Πειραιά λαμβάνονται όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και για πρόληψη αλλά και αντιμετώπιση περιστατικών. Ωραία. Και μια διευκρίνηση μόνο, επειδή είπατε νωρίτερα για το pushback. Εννοείται πρώτου ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φιλούσε καν τα σύνορα, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στη λογική των ανοιχτών σύνορων. Ναι, ναι. Εντάξει. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Μεταναστευτικής και Ιδιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, και τον ευχαριστούμε.